σε 4 τηλέφωνα ταυτόχρονα μιλούσε ο Νίκος Νικολόπουλος σήμερα. Φυσικά, όλοι ήθελαν να του ευχηθούν χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή. Κωστή μου, Κώστα μου, γιγαντά μου εσύ, αγάπη μου. Ναι, αλλά είδες, εμείς η κοντίτα πάμε έτσι. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά, Κωστή μου. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ, φιλιά. Ευχαριστώ, Κώστα μου, ευχαριστώ, να χαίρεστε την οικογένειά σου. Θεόνι. Το γραφείο του έχει μετατραπεί σε ανθοπολείο. Γνωστοί, συγγενείς και φίλοι του έστελναν δώρα, λουλούδια και ποτά. Χρόνια σας πολλά, μάθαμε ότι δεν σταματάτε να μιλάτε στα τηλέφωνα. Πολλοί κόσμος φαίνεται να σας αγαπάει και σας θυμήθηκε σήμερα. Ναι, είναι συγκινητικό, γιατί ό,τι και να λέμε, τη δόξα ουδής μίσησε και την αγάπη του κόσμου ακόμα πιο πολύ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν επιδιώκει την αγάπη του διπλανού του, την αγάπη του σύντροφού του. Πόσο μάλλον όταν είναι ένας από τους πολιτικούς, ένας από εκείνα τα πρόσωπα που έχουν μάθει να ζυμώνονται κάθε μέρα, με το δάκρυ, με τη χαρά, πάντως να συμμετέχουν στη ζωή του κόσμου. Και όταν αυτό το εισπράττει πίσω, όσο κι αν λέει ουφ κουράστηκα, δεν έχω δει κανέναν που κάνει στο τέλος ταμείο στο μαγαζί του και λέει κουράστηκα σήμερα όταν βλέπει ότι πήγαν καλά οι πωλήσεις. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεχόταν κόσμο στο πολιτικό του γραφείο και κερνούσε γλυκά και ποτά τον κόσμο, που σήμερα τον θυμήθηκε και του χάρισε ευχές για τον ίδιο αλλά και την οικογένειά του. Η σημερινή μέρα για όλους τους Νικολάδες, αλλά και για μένα που νιώθω έτσι αυτή τη μεγάλη χαρά και συγκίνηση από την αγάπη του κόσμου, είναι μια μέρα ξεχωριστή. Μια μέρα ξεχωριστή, γιατί αν ήταν όλες οι ίδιες οι μέρες, εάν δεν την χαιρόμαστε και δεν την γιορτάζουμε, ο καθένας μας όπως τη γιορτάζει, τότε θα ήταν αβίωτος αυτός ο βίος. Το μόνο που τον στεναχώρησε σήμερα ήταν πως το απόγευμα και το βράδυ θα το περάσει στην Αθήνα, λόγω της αναγκαίας παρουσίας του στη Βουλή. Δεν πειράζει όμως, κύριε Νικολόπουλε, θα βρούμε χρόνο για να μας κεράσετε μια σοκολατίνα που την τρώω κιόλας.